Ξεκίνησε και επίσημα σήμερα το πρόγραμμα αεροψεκασμών της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για το φετινό καλοκαίρι σε διάφορες περιοχές της περιφέρειας. Οι αεροψεκασμοί για την καταπολέμηση των κουνουπιών ξεκίνησαν από το Χαϊδευτό Κεραμωτής, όπου σε αγροτική περιοχή τοποθετήθηκαν τα 3 ελικόπτερα που θα χρησιμοποιηθούν και ήδη από νωρίς το πρωί ξεκίνησαν τους αεροψεκασμούς. Το θέαμα είναι εντυπωσιακό, αλλά το αποτέλεσμα των αεροψεκασμών θα είναι σωτήριο τόσο για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, όσο και για τους χιλιάδες τουρίστες που φθάνουν κάθε καλοκαίρι στην Κεραμωτή. Τώρα βλέπετε πόσο χαμηλά πετάει. Ακριβώς. Σκοπός είναι το σκεύασμα. Γιατί είναι τόσο χαμηλά. Ναι, το σκεύασμα πρέπει να φτάσει στο νερό. Γιατί η περιοχή που στοχεύουμε είναι το νερό που βρίσκονται οι προνύμφες. Εκεί υπάρχουν έλλοι. Δηλαδή. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα. Δεν κάνει επίδειξη αυτή τη στιγμή. Ναι. Έχουμε κάνει δειγματοληψίες σήμερα το πρωί. Αυτή τη στιγμή δεν βρέθηκαν προνύμφες, οπότε δεν υπάρχει λόγος να ψεκάζεις με το μοκτώνα όταν δεν βρίσκεις προνύμφες. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που κάνει, για εσάς κυρίως, για να δείτε την τεχνική ψεκασμού, είναι ψεκάζει πώς θα ψέκαζε θεωρητικά αν σε εκείνο το σημείο είχαμε προνύμφες. Αυτή η περιοχή όταν βρέχει και πλημμυρίζει είναι μια από τις πιο παραγωγικές περιοχές. Παράγει κουνούπια τα οποία αμέσως επηρεάζουν την Κεραμωτή και τα γύρω χωριά. Άρα είναι μια από τις βασικές περιοχές που ψεκάζουμε τακτικά όταν βεβαίως είναι πλημμυρισμένη και όταν έχει προνύμφες. Τώρα, αυτό που κάνει, ψεκάζει με βαφή κιόλας, αλλά δεν μπορείτε να το δείτε από εδώ, γιατί είμαστε μεγάλοι από εσά. Πηγαίναμε πιο κοντά, ίσως να το βλέπατε. Πιο πολύ για να δείτε εσείς. Με την ευκαιρία της έναρξης των αεροψεκασμών, η περιφέρεια οργάνωσε και πραγματοποίησε πτήσεις επίδειξης, ώστε να μπορέσουν οι πολίτες να δουν και να κατανοήσουν πώς διεξάγονται οι αεροψεκασμοί στην περιοχή. Αυτό που λέω σημαντικό είναι οι σταγόνες να φτάσουν κάτω στο νερό, γι' αυτό και ψεκάζει χαμηλά. Βεβαίως πάνω απ' όλα είναι η ασφάλεια του πιλότου, γι' αυτό δείτε σε κάποια σημεία ανεβαίνει, είτε λόγω έχουμε εδώ τις κολόνες ΔΕΗ και τα διάφορα δέντρα. Ξέρετε, είναι ίσως ένα από τα πιο δύσκολα είδη πτήσεων ο συγκεκριμένος ψεκασμός. Πάντως για την περιοχή γύρω που είναι κατοικημένη δεν υπάρχει κανένα φόβος, έτσι. Όχι βέβαια. Να πω τα συγκεκριμένα σκευάσματα είναι βιολογικά και στοχεύουν συγκεκριμένα στην προνύμφη του κουνουπιού. Όπως είναι το ένα από αυτά που ψεκάζουμε συχνά εδώ στο φυσικό περιβάλλον, είναι το BTI, ο Βάγγελος. Είναι συγκεκριμένο για το κουνούπι και βεβαίως. Άμα δείτε κιόλας που ψεκάζει, ψεκάζει όπως βλέπετε στα νερά, δεν ψεκάζει πάνω από τα σπίτια, δεν ψεκάζει στον κόσμο, οπότε βεβαίως είναι ακίνδυνα. Σκοπός μας είναι να έχουμε μια σωστή διαχείριση των δράσεων καταπολέμησης, γιατί όπως ήδη ακούσατε, μιλάμε για ένα συγκεκριμένο φυσικό αντικείμενο του έργου και πρέπει βάσει των πραγματικών δεδομένων που έχουμε, από τις δειγματοληψίες που κάνουμε συνεχώς, τόσο στις προνύμφες όσο και στα ακμαία κουνούπια, να μπορούμε να παίρνουμε αποφάσεις για το πότε και πού πρέπει να ψεκάζουμε. Να πω ότι το έργο είναι ένα υπερσύγχρονο έργο καταπολέμησης κουνούπιων, αποτελείται από πολλαπλές δράσεις, είναι αυτό που λέμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα καταπολέμησης. Και τι εννοώ αυτό? Καταρχάς, έχουμε ένα σύστημα εποπτείας. Έχουμε παγίδες ειδικευμένες για τα κουνούπια, τις οποίες τις χρησιμοποιούμε σε όλη την περιφέρεια και σε πραγματικό χρόνο ελέγχουμε τους πληθυσμούς. Ταυτοχρόνως έχουμε δράσεις προνυμφοκτονίας κατά των προνυμφών των κουνουπιών, οι οποίες βρίσκονται στο νερό. Έχουμε τόσο επιγεία όσο και ένα αέρια μέσα. Όπως μπορείτε να δείτε εδώ, τα δύο πρώτα ελικόπτερα είναι τα ελικόπτερα προνυμφοκτονίας, ειδικά για χαμηλές πτήσεις. Ταυτοχρόνως έχουμε και δράσεις ακμεοκτονίας, που είναι ψεκασμοί κατά των ακμαίων κουνουπιών, που είναι αυτά που κυρίως προκαλούν την όχληση, τσιμπάνε, αλλά και μεταδίδουν τα μολυσματικά νοσήματα. Σκοπός μας είναι κυρίως να προστατέψουμε τον κόσμο από τις ασθένειες που μεταδίδονται από τα κουνούπια, αλλά κυρίως και να μειώσουμε την όχληση. Αυτό για να γίνει απαιτεί τη συνεργασία τόσο της περιφέρειας όσο και της αναδόχου εταιρείας. Κάποια νέα ασθένεια, αυτή τη στιγμή, ναι, αυτή τη στιγμή, επειδή ευνοούν και λίγο οι θερμοκρασίες, οι οποίες είναι ακόμα χαμηλές, τα καλά νέα είναι ότι ακόμα δεν έχει ξεκινήσει η έντονη παραγωγή κουνούπιων. Έχουμε πάρα πολύ μικρές αιστείες και κυρίως έχουμε να κάνουμε τα κουνούπια έντες, τα οποία είναι τα κουνούπια όχλησης. Προς το παρόν. Άρα, μέχρι στιγμής ακόμα δεν έχει εμφανιστεί κάποιο από τα πιο επικίνδυνα κουνούπια, όπως είναι τα κούλεξ και τα νοφελή που ευθύνονται για τη μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου, αλλά και της ελονοσίας. Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε προβλήματα τόσο με τον Δυτικό Νείλο, με την έξαρση των κουνούπιων. Φέτος, ποια είναι η εικόνα? Και αναμένεται τα προβλήματα αυτά στις επόμενα χρόνια να αυξηθούν, διότι με την αλλαγή του κλίματος θα έχουμε νεοεμφανιζόμενες ασθένειες που έρχονται από μακρινές χώρες. Αυτός είναι ο στόχος λοιπόν, να είμαστε όσο δυνατόν κάθε χρονιά καλύτερα προετοιμασμένοι και εκτιμώ ότι φέτος είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι από κάθε άλλη χρονιά. Κάθε φορά που προσπαθούμε να βελτιώνουμε τα πράγματα γίνονται βήματα μπροστά. Εντάξει, το τέλειο δεν μπορεί να τα αγγίξει κανένα σε κανένα μέρος του κόσμου. Ο αγώνας κατά των κουνουπιών είναι άνισος αγώνας. Δεν μπορεί πουθενά να εξαφανιστεί το κουνούπι, παρόλα αυτά όμως μπορείς να μειώσεις τις επιπτώσεις στη δημόσια υγεία. Αυτός είναι ο στόχος, να προστατέψουμε πρώτα την υγεία του κόσμου, να συνεργαστούμε με τους εργολάβους, γιατί εμείς το βλέπουμε ως συνεργασία, όχι ως μια απλή ανάθεση έργου, για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τον κόσμο. Βρισκόμαστε στο χώρο στάθμευσης των ελικοπτέρων, που
γίνεται η καταπολέμηση των κουνουπιών. Ήδη από σήμερα ξεκίνησε μια πτήση προκειμένου να έχουμε έλεγχο, καλύτερο έλεγχο και έναρξη του προγράμματος βασικά της καταπολέμησης. Όπως βλέπετε βρισκόμαστε σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Καθημερινά βγαίνουν τα συνεργεία και παίρνουν και κάνουν δειγματοληψίες για να δούμε τον πληθυσμό των εντόμων, και όταν αυτά βλέπουμε ότι βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα, σηκώνονται τα ελικόπτερα για να γίνει προνυμφοκτονία, η καταπολέμηση δηλαδή των προνυμφών. Πιστεύω ότι είμαστε σε πολύ κρίσιμο στάδιο, είμαστε σε πρώιμο στάδιο, είναι η πρώτη περιφέρεια στην οποία εφαρμόζεται η καταπολέμηση, δεν έχει εφαρμοστεί σε καμιά ακόμα και στις νοτιότερες και πιο θερμές περιοχές, και το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι είχαμε κάνει σωστή διαχείριση και από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο στο πρόγραμμα της καταπολέμησης. Έχουμε υπόλοιπα και μπορούμε και είναι διαθέσιμα αυτά τα υπόλοιπα των στρεμμάτων που θα ψεκάσουμε ώστε να τα χρησιμοποιήσουμε φέτος μέχρι να ξεκινήσει η νέα προγραμματική σύμβαση, η οποία πιστεύουμε ότι μέσα στο επόμενο διάστημα θα έχει ολοκληρωθεί και αυτή. Να σας πω επίσης ότι οι πληθυσμοί των εντόμων, παρόλο που ακούω διαμαρτυρίες ή βλέπω άρθρα στις εφημερίδες ότι έχουμε κάποια όχληση, η όχληση αυτή είναι πολύ χαμηλή, για μας τουλάχιστον, γιατί θα πρέπει να διαχειριστούμε σωστά το πρόγραμμα της καταπολέμησης με τέτοιο τρόπο ώστε να μην και να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο το χρηματικό ποσό που έχουμε να διαθέσουμε, αλλά να κάνουμε και καλύτερη, να μειώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τον πληθυσμό των εντόμων. Βέβαια δεν τρέφουμε φρούδες ελπίδες, ούτε εθεροβατούμε, δεν πιστεύουμε ότι θα εξολοθρεύσουμε βέβαια τα κουνούπια, δεν έχουν εξολοθρευτεί από πουθενά, και προπαντός σε μια περίοδο όπως είναι η φετινή, η οποία είχε υψηλή βροχόπτωση, έχουμε μεγάλη υδάτινη επιφάνεια σε όλη την περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά η έγκαιρη έναρξη της καταπολέμησης μας δίνει ελπίδες ώστε να αξιοποιήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε με το χρηματικό ποσό που διαθέτουμε το πρόγραμμα της καταπολέμησης. Εκτός από αυτό βέβαια έχουμε και προσπαθούμε να εντάξουμε και ένα νέο πρόγραμμα πειραματικό στην καταπολέμηση με τη μέθοδο της νανοτεχνολογίας. Είναι ένα πειραματικό που ζητήσαμε εγκρίσεις και συνεργασία με το Πανεπιστήμιο κυρίως της Κρήτης, για να ως συμπληρωματικό και ενδεχομένως να είναι και ένα πρόγραμμα το οποίο θα μας λύσει τα χέρια στο μέλλον, αλλά αυτό είναι ακόμα υπό διερεύνηση και πιστεύω θα το εντάξουμε και σε κάποια από τα προγράμματα του Πανεπιστημίου, είτε Interreg λέγεται, είτε FP7 κτλ. Ήθελα να πω ότι για μας η καταπολέμηση κουνουπιού είναι το πρώτο, το α και το ω στην ανάπτυξη του τουρισμού, βέβαια και εκτός από το πρωταρχικό ζήτημα της δημόσιας υγείας, και γι' αυτό εκτός από το πρόγραμμα αυτό της περιφέρειας συμβάλλουμε και εμείς με ένα μικρό κονδύλι για να κάνουμε ένα συμπληρωματικό κομμάτι στην καταπολέμηση, για να μπορέσουμε να κρατήσουμε όσο το δυνατόν σε χαμηλότερα επίπεδα και την όχληση αλλά και την επικινδυνότητα στα θέματα υγείας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Σωτήρη Παπαδόπουλο, που από την πρώτη στιγμή είδε το θέμα. Εγκαίρως έκανε όλα τα διαδικαστικά για να μπορέσει να το φέρουμε εις πέρας και να μπορέσει να ξεκινήσει εγκαίρως το ζήτημα, γιατί είχαμε ζήσει άλλες χρονιές που ξεκινούσε Ιούνιο και Ιούλιο πολλές φορές το πρόγραμμα καταπολέμησης, και βρισκόμαστε σήμερα εδώ στα δικά μας τα όρια που έχει και το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτό το κομμάτι με τις συνθήκες που ζούμε, με τα έλλη εδώ, με τους οριζόνες, έχουμε γύρω στους 20.000 οριζόνες, να κάνουμε το ξεκίνημα για τη φετινή σεζόν με την αισιοδοξία ότι θα πάμε καλά.